All I've seen. Έχει μείον 16 βαθμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε έξω, μεγάλη παγωνιά. Στο σημερινό λοιπόν επεισόδιο, και θέλω να σταθούμε πάνω σε αυτό το επεισόδιο στα σχόλια, θα εστιάσω στο ρίσκο και στο πάσο. Ρίσκο σημαίνει ρισκάρω κάτι, διακινδυνεύω κάτι, μια κατάσταση, να χάσω κάτι για να κερδίσω όμως περισσότερα πράγματα από τα αναμενόμενα. Και το πάσο, το οποίο το ξέρουμε και από το πόκερ, είναι μένω σε αυτά που έχω. Προσπαθώ να μην χάσω άλλα. Ώρα να βγάλω λοιπόν το σκούφο και να μπούμε στο ψητό βίντεο. Αυτό το βίντεο θα είναι πάρα πολύ χαλαρό, βγαλμένο και αυτό από τις εμπειρίες μου και θα ήθελα μέσα από τη σειρά αυτή να τις μοιράζομαι πάντα, να τις μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, τίποτα μεγάλο στη ζωή δεν γίνεται εάν δεν πάρθουν ρίσκα. Το ρίσκο είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε το θέλουν οι πολλοί είτε δεν το θέλουν, το ρίσκο ήταν, είναι και θα είναι, θα έλεγα, το τσίλι για τη ζωή. Ούτε καν το πιπέρι, το τσίλι, κάτι που καίει πιο πολύ. Διότι όταν ρισκάρεις, έχεις αυτό το συναίσθημα του κρύου υδρότα, τι θα συμβεί, πώς, να μην κοροϊδευόμαστε, μας πιάνει από μέσα της κάτι, μια δύναμη, μια ενέργεια εδώ στο στέρνο μυστήρια, στο στομάχι. Θα βγει το ρίσκο, δεν θα βγει. Το σώμα αμήνεται. Η αδραναλίνη ανεβαίνει. Και πιστέψτε με, ρε μάγκες και μάγκισες. Πιστέψτε με, τίποτα δεν είναι καλύτερο στη ζωή από την πραγματική αδραναλίνη. Να νιώθεις ότι κάνω ένα βήμα στη ζωή μου. Τα αγόρια πάνε να μιλήσουν σε μια γυναίκα, σιγά το ρίσκο το μεγάλο, έτσι. Και έχεις αυτό το πράγμα το, όχι το ετοιματζίδικο, πως τη λένε, είναι η εύκολη οδός. Δεν κάνεις τίποτα στη ζωή έτσι. Έτσι νομίζεις ότι κάνεις στη ζωή κάτι, στη γυρολεξιά όμως γυρίζεις γύρω-γύρω από ένα σημείο, από τη φωτιά. Δεν κάνεις κάτι. Αν δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η δόση του ρίσκου που θα σου προσδώσει μέσα σου συναισθήματα μοναδικά. Πάμε λοιπόν τώρα το ρίσκο, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Προσωπικά, ό,τι μεγάλο έχω πετύχει στη ζωή μου, ό,τι ικανό, ό,τι μάλλον δεν ξεχνιέται όσα χρόνια και να πάω, ας πούμε, ό,τι δεν ξεχνάω, το έχω κάνει χρησιμοποιώντας ρίσκο. Γενικά, σαν χαρακτήρας, είμαι χαρακτήρας υψηλού ρίσκου, δηλαδή ρισκάρω πάρα πολύ. Βέβαια, με το πέρασμα των χρόνων, και κυρίως την αποκόμιση σημαντικών εμπειριών στη ζωή μου, έχει κατευναστεί το ποσοστό ρίσκου, όμως υπάρχει ακόμα και τώρα που μιλάμε. Εμένα προσωπικά αυτό με έχει οδηγήσει σε μονοπάτια μοναδικά. Το ρίσκο μπορεί να μας βγάλει στα ανοιχτά ενός ωκεανού, να απολαύσουμε ένα μεγάλο ταξίδι, μπορεί όμως να μας ρίξει στα βράχια. Κάθε τι στη ζωή έχει το τίμημά του. Επομένως, δεν μπορώ να δώσω συμβουλή ρισκάρετε ή μη ρισκάρετε. Αυτό έχει να κάνει με τι χαρακτήρας είστε. Προσωπικά όμως, παιδιά, θα το δείτε αυτό. Τίποτα μεγάλο, τίποτα δεν μένει στη ζωή σαν σφραγίδα μέσα μας, αν δεν επιτευχθεί με ρίσκο. Το ρίσκο βοηθάει τους ικανούς, τους γενναίους και τους τολμηρούς. Όταν μια κατάσταση τη φοβηθείς, θα σε φοβηθεί και η κατάσταση. Θα γυρίσει μπούμεραγκ εναντίον σου. Καλύτερα να μην το κάνεις. Όταν ρισκάρουμε, πρέπει να το κάνουμε μη σκεπτόμενοι. Εγώ θα πω το εξής, μόνο το θετικό. Κάνω αυτό το βήμα και θα μου βγει. Σκέφτομαι μόνο το θετικό. Βέβαια, έχω μάθει και έχω προετοιμάσει τον εαυτό μου από εδώ, εάν βρεθεί εδώ, να είμαι έτοιμος να ζήσω και από εδώ μετά. Εκεί είναι λοιπόν που πολλοί κόσμος δεν θέλει να αφήσει αυτό τη ζώνη άνεσης, δεν θέλει να είναι πάντα εδώ, στο 6-7.
Γιατί λέει, αν θα πάω στο 9 ή στο 10, μπορώ να πάω στο 2 ή στο 3, στο 2 ή στο 3 δεν μπορώ να ζήσω. Ο οποίος όμως λοιπόν προετοιμαστεί ότι θα πάρω ένα ρίσκο. Επιπαραδείγματι, θα πάω στην Νορβηγία, που δεν είναι και κανένα μεγάλο ρίσκο που το λέμε, έτσι. Ή θα κάνω αυτό στη ζωή μου. Ας βγάλουμε την Νορβηγία από το παιχνίδι. Θα πάω να ζήσω με φωτοβολταϊκά σε μια χώρα της Αφρικής, δηλαδή οτιδήποτε τρελό μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος, το οποίο απαιτεί τη δόση ρίσκου. Αν το κάνει αυτό, πρέπει να προετοιμάσει όμως και τον εαυτό του, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό θα σκέφτεται αρνητικά. Θα σκέφτεται θετικά ότι υπάρχει μόνο η νίκη, υπάρχει μόνο αυτό. Βέβαια όμως, έχοντας προετοιμάσει κατάλληλα τον εαυτό μας, εάν γκρεμοτσακιστούμε, μπορούμε να σταθούμε πάλι από το σημείο 2-3, να ξαναφτάσουμε στο 7, στο 8, στο 9 και στο 10. Τούτο λοιπόν με τούτο λεχθέντος, να ρισκάρετε στη ζωή σας. Η ζωή, όπως και ο χρόνος, δεν είναι άπλετος. Μετράει αντίστροφα ο χρόνος όλων. Έτσι, ακούγονται λίγο περίεργα αυτά που λέω τώρα, είναι 6 ώρα το πρωί, όμως αυτές είναι αλήθειες, παιδιά. Δεν θέλω να λέω παραμύθια. Τίποτα μεγάλο δεν επιτυχάνεται χωρίς ρίσκο. Να ρισκάρετε. Να δείτε τα κότσια σας. Να δείτε μέχρι που μπορείτε να φτάσετε. Καλή φουσκωμένη μυς. Καλά τα ποζαρίσματα. Καλό το ένα, καλό το άλλο. Αλλά άμα δεν πάρεις τη ζωή ρίσκα, δεν ζεις πραγματικά, δεν βγαίνεις πραγματικά από τη ζώνη άνεσης και πραγματικά δεν απολαμβάνεις μετά. Αυτή τη στιγμή σας γράφω αυτό το βίντεο και είμαι τόσο καλά με το μέσα μου, γιατί κάνω πραγματικά αυτά που θέλω στη ζωή μου, απολαμβάνω την κάθε στιγμή χωρίς καμία σχεδόν πίεση. Η πίεση πάντα θα υπάρχει σε μικρούς ή μεγάλους βαθμούς, έτσι. Η πίεση δεν εξαλείφεται ποτέ δημιουργική. Είναι καλό να είναι μικρή η πίεση, να είναι δημιουργική. Αλλά νιώθω τόσο όμορφα, διότι μέσα από ρίσκα συνεχόμενα που έχω πάρει τα τελευταία χρόνια, έχω κάνει ένα απίστευτο ταξίδι και τελικά δεν καταλήγουμε ποτέ. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάντα το καράβι συνεχίζει, το τρένο, μ' αρέσει πολύ το τρένο εμένα, το τρένο πάντα συνεχίζει, όμως το ταξίδι γίνεται πιο συναρπαστικό. Υπάρχει αυτό που λέμε αλλαγή παραστάσεων. Και σε κάποιες λοιπόν φάσεις της ζωής μας, αυτό μας βγάζει σε κάποιες στάσεις, ας πούμε για ένα αλφα χρονικό διάστημα θα κάνω αυτό, όμως μέσα στην καθημερινότητα και στη ζωή του καθενός, όταν υπάρχει ποικιλία και όχι ρουτίνα, είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα αυτό. Δεν θέλω να το ανοίξω το θέμα τώρα, θα επανέλθω σε άλλο βίντεο, αυτά που λέω με τη ρουτίνα, με τη διαχείριση ενέργειας μέσα στη μέρα, πολύ σημαντικά βίντεο, τα δουλεύω αυτά. Θα τα πούμε σε άλλο επεισόδιο. Ρισκάρετε λοιπόν, πάρτε ρίσκα και μη φοβάστε. Έτσι είναι καλύτερο να αποτυχαίνεις τολμώντας, παρά να αποτυγχάνεις, συγγνώμη, σφάλοντας. Τόλμησε και πάρε ένα ρίσκο στη ζωή σου. Πάμε λοιπόν τώρα και στο πάσο, στην άμυνα, και αυτή είναι πολύ σημαντική, και το πάσο και η άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ρυθμιστής, είναι ένα φρένο, το οποίο κατά την προσωπική μου πάντα άποψη, διότι αυτή η σειρά περί ζωής είναι προσωπικές εμπειρίες, είναι η προσωπική μου βιωματική άποψη, πρέπει το παιχνίδι να είναι καλά. Σε μένα δεν λειτουργεί το φρένο στο 50-50, σε μένα λειτουργεί πιο πολύ το γκάζι, 70-30 θα λέγα το φρένο. Το φρένο απλά υπάρχει σε πολύ κέρυες στροφές, δρόμους και ιστορίες. Είναι καλό να υπάρχει το φρένο, όχι συνέχεια. Δεν θα πατήσω φρένο στην ευθεία όταν είμαι μόνος. Δεν θα πατήσω φρένο στο άνοιγμά μου όταν ανοίγω μια κατάσταση. Δεν φρενάρω. Θα την τρέξω, θα την πάω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν υπάρχουν χρυσοί κανόνες ή χρυσά νούμερα. Ωστόσο, καλό είναι να υπάρχει και το φρένο και να είναι γι' αυτό καλά συντηρημένο. Γιατί πολλές φορές καλό είναι να επιταχύνουμε στη ζωή. Καλό είναι να δίνουμε γκάζια εκεί που πρέπει. Να του αλλάζουμε τα φώτα. Όμως, καλό είναι να υπάρχουν και καλά φρένα. Διότι μην ξεγελιέστε, όταν παίρνεις ρίσκα στη ζωή και κάνεις μεγάλα βήματα, υπάρχει και το φρένο. Αυτό που λέμε να μην ξεφύγεις και τελείως, έτσι. Είναι πάρα πολύ απλή, σας τα λέω πάρα πολύ απλά, κατανοητά. Θέλω μέσα από τα βίντεο μου
θέλω μάλλον τα επεισόδια αυτά να τα δει από ένα παιδί 18-19 ετών που είναι νεαρός, μέχρι ένας κύριος, μια κυρία, ένας άνθρωπος, ένας φίλος, μια φίλη που είναι 75 χρονών. Γι' αυτό προσπαθώ να μην έτσι, να μιλάω πολύ απλά τα ελληνικά, να μην εμβαθύνω με λέξεις περίεργες και τα σχετικά. Εγώ πιστεύω το απλό είναι και το καλύτερο τελικά. Αυτό ήταν το συγκεκριμένο επεισόδιο, το σημερινό sorry επεισόδιο, να είστε καλά. Θέλω να μου γράψετε ιδέες για το περιζωής, τι θέμα να θίξω, σε ποιο θέμα να πω την άποψή μου και θα το κάνω. Τα σχόλια θα μένουν ανοιχτά στα βίντεο αυτά. Όσοι θέλουν να ενημερώνεστε, όσοι θέλουν να ενημερώνονται για την Νορβηγία, τα τεκτενόμενα, τη ζωή εδώ και άλλα βίντεο που ανεβάζω, έχω ορίσει μια συμμετοχή, η οποία είναι στα 5 ευρώ το μήνα. Μπαίνετε στο κανάλι, πατάτε το κουμπί συμμετοχή, γίνεστε μέλη. Υπάρχουν γύρω στα 6-7 νέα βίντεο που έχουν ανέβει εκεί πέρα, σύντομη διάρκεια. Εκεί λοιπόν θα ανεβαίνουν τα βίντεο στο μέλλον. Εδώ θα μείνει το περιζωής και κάποια άλλα βίντεο που θα βγάζω. Ρισκάρετε, μη φοβάστε, τολμήστε στη ζωή. Η ζωή ευνοεί τους τολμηρούς. Έχετε όμως και το φρένο και μάλιστα καλά συντηρημένο όταν πρέπει. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα και γίνετε. Γεια σας.